Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας σε όλες και σε όλους. Θέλω να ξεκινήσω δίνοντας χαιρετίσματα σε δύο κομβικές φυσιογνωμίες γυναικείες παρουσίες στην πόλη. Στην Ελενίτσα, κόσμημα του Ευόσμου, κόσμημα, over 30, εκπληκτικής ομορφιάς, δραστήρια, γρήγορη, ουσιαστική. Και στην Νίτσα, ανατολική πόλη. Ανατολικά κινούμαστε. Γεωγραφικά τα πιάνουμε. Καλαμαριά. Να είμαστε, ναι, αφού είμαστε επιπατός επιστητού. Ακριβώς. Όπου τελειώνει η λογική, ξεκινάει η βασιλική εκπομπή. Ναι. Γιατί σήμερα θα γίνει ένα κράμα, θα μιλήσουμε για στοιχήματα, για ηθικά διδάγματα ζωής, έτσι, ό,τι ήθελε προκύψει. Ναι. Το θέμα είναι έκθεση, έτσι, ανοιχτό θέμα. Ανοιχτό θέμα. Με βάση όμως το στοίχημα σήμερα. Goal bet έχουμε πολύ πράγμα. Έτσι, φίλη μας Σοφία. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ και σήμερα θέλω λίγο να κάνω ένα παράπονο στην κυρία Χρυσούλα. Δεν είμαι η κυρία Σοφία, είμαι Δεσποινίδα. Με μεγαλώνουνε, Σοφία, γιατί. Άκου λίγο. Επειδή ο Χρήστος Ζαμπούνης είναι αδερφός μας, ο άνθρωπος που έγραψε το Savoir Vivre. Όλες οι γυναίκες είναι κυρίες. Όλες οι γυναίκες είναι κυρίες. Γιατί είναι λίγο μεγάλο το να κόψω το κυρία. Ξέρεις τι σημαίνει η Δεσποινίδα. Ας κάνω την ελεύθερη μετάβαση, λίγο παοξίδικη. Ναι. Ή δεν βρήκα γκόμενο να με βάλει στην καβάντζα. Όχι. Δέχομαι τότε το λοιπόν, κυρία. Επειδή βλέπω, επειδή βλέπω κομμένο συζήτηση και να πηγαίνει αλλού η δουλειά, ναι, και επειδή η ώρα μας σήμερα είναι περιορισμένη, η μία ώρα είναι πολύ λίγο, θεωρώ. Ναι. Έτσι, γιατί σήμερα έχουμε μέσα στο τριήμερο όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε εξέλιξη. Και το τοπικό. Και πρέπει να αναφερθούμε σε αυτά. Ναι. Πρώτα παίζει μεγάλο ΠΑΟΚ. Παίζει λοιπόν. Νωρίς. Ξεκινώντας, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ΠΑΟΚ που παίζει αύριο στις 4 η ώρα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Έτσι, εσύ προβλέψεις δεν κάνεις. Έτσι με έχεις πει, ναι, για τον ΠΑΟΚ. Αποφεύγω να παίζω ΠΑΟΚ. Μπράβο. Εγώ τον ΠΑΟΚ λοιπόν στη μελέτη που έκανα θα τον δώσω στους φίλους μας, όσοι θέλουν να μας ακούσουν, όσοι πιστοί πως έλθετε λοιπόν. Γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ και 2-10. Ναι, είναι μεγάλο το ποσοστό. Είναι μεγάλο το ποσοστό, είναι καλό το ποσοστό. Η Γκολ-μπετ ξέρει να κρίνει, να βλέπει. Έτσι, και ο παίκτης ο καλός, ο μεσαίος, ο μέτριος, ο τυχερός, έτσι, ακολουθεί τις προβλέψεις μας ή δεν τις ακολουθεί. Ναι. Είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Ναι. Μπράβο. Το Βασιλακάκι το φάγαμε χθες που τον μιλήσαμε, το παιδί. Τραυματίστηκε. Ναι. Κρίμα γι' αυτό. Κρίμα. Ωραία. Ωραία, με την άποψη ότι θα είναι ένας παίκτης λιγότερος από τους καλούς του Ατρομήτου. Έχουν ουσιαστικά έλλειμμα στον πάγκο. Δεν ναι. έχουν, δηλαδή, ενώ η ενδεκάδα τους είναι πολύ καλή, δεν έχουν λύσεις από τον πάγκο που παίζει καθοριστικό ρόλο σε τέτοια παιχνίδια. Λέω εγώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δηλαδή, σε αυτή τη λογική, αν κάποιος παίζει ΠΑΟΚ, είναι καλό το στοίχημα το χ ημίχρονο διπλό τελικό. Μάλιστα. Χθες είχαμε την Ευρωλίγκα, στην οποία πέρασαν όλες οι μεγάλες ομάδες. Κάτω από 10 Ολυμπιακός, δικαιώθηκε, έπιασε αυτό. Βεβαίως, αυτό πήγα να σε πω, με πρόλαβες. Mm. Έτσι, το προνοήν είναι καλύτερο λοιπόν του Θεραπεύην. Εσύ το 1-22 το έκανες 1-90 και το βρήκες δια περιπάτου. Ναι. Έτσι, η Τσεσεκά κέρδισε τον Ολυμπιακό λοιπόν με 69-65. Να αναφέρουμε τα αποτελέσματα γιατί ασχολούνται πάρα πολύ με τον μπάσκετ και την Ευρωλίγκα. Mm. Έτσι, η Μπασκόνια κέρδισε με 82-56 την Ταρουσάφακα. Η Φενέρμπαχτσε 84 την Μπάγερν, έφτισε αίμα, αυτή είναι η λέξη. Ναι. Και η Μπαρτσελώνα εύκολα με 74-58 τη Μακάμπι του Τελαβίβ. Ναι. Είπαμε τα αποτελέσματα της Ευρωλίγκα και να πούμε λίγο σχήμα για τα σημερινά τα μάτς. Εντάχει να τα περάσουμε για να εστιάσουμε, θεωρώ καλύτερα είναι στο το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε γαλλικό πρωτάθλημα και την Παρί με τη Λίλ. Ανοίγοντας μια παρένθεση και μια ερωτησούλα. Για να μαθαίνουμε σιγά. Η Παρί Σεζερμέν, ξέρεις πότε ιδρύθηκε? Το 1975. Πήγες πάρα πολύ καλά, μπράβο σου, γιατί βρήκες. Είναι και το 1970. Α. Και τι νόμιζε 75, γεννήθηκα εγώ, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, Στάφη, μπορεί να ήθελε να κάνει άλλο πράγμα. Νόμιζα ότι η Παρί εμπνεύστηκε από τη γέννησή μου, εντάξει. Η Παρί λοιπόν σήμερα αγωνίζεται με τη Λίλη σε ένα μάτσο το οποίο θα το ακουμπήσει στοιχηματικά. Θέλω να περνάμε γρήγορα σε μάτια γιατί είναι πάρα πολλά. Και over 3,5 πάντα θα παίζεται η Παρί. Εμεί τώρα αυτά που λέμε κύριοι και κυρίε. Θα τα βάλετε συνδυαστικά μες στο μυαλό σας. Έτσι. Και εμείς δεν είμαστε εδώ γκουρού, μάγοι, ο Τηρεσίας, ο Κάλχας. Προβλέψεις κάνουμε, προγνωστικά, με κάποια περίπτωση να βρούμε και εμείς και να δικαιωθούμε. Αν δεν δικαιωθούμε, κρίμα μας. Γενικώς για όλους. Το 60% που έχουμε επιτυχίες είναι νίκη. Μπράβο. Και να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι ό,τι προτείνουμε, πρώτη τα βάζουμε, πρώτη τα πατάμε τα κουμπιά. Ναι. Λοιπόν. Μένα έχουν πατηθεί ήδη τα κουμπιά. Βεβαίως. Παίζει η Στουτγκάρδη σήμερα με την Άιντραχτ της Φραγκφούρτης. Μια Στουτγκάρδη η οποία δεν πάει καθόλου καλά στο γερμανικό πρωτάθλημα και στην Bundesliga. Βεβαίως σκουπίδι. Με την Άιντραχτ η οποία στις τάξεις έχει ένα ποδοσφαιριστή, είπαμε θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας, τον Γιώβιτς. Έτσι, ο οποίος είναι ο παίκτης που έκανε τα 5 γκολ σε ένα μάτς. Είμαι επιφυλακτικός με την Άιντραχτ, επειδή είναι σφιχτή. Μάλιστα, εγώ θα το μελετήσω αυτό πιο μετά, δεν έχω άποψη για το συγκεκριμένο τώρα. Δεν είναι. Αν θα κινηθώ κάπου θα είναι στο γκολ στο Στουτγκάρδη Άιντραχτ.
Γιατί τα γερμανικά μπαίνουν τα γκολ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ιταλικό πρωτάθλημα, η Νάπολη, η πολύ καλή αυτή ομάδα του Κάρλο Αντσελότη, η οποία ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό με τη Ρώμα στο τελευταίο παιχνίδι που έγινε. Έτσι, παίζει με το Έμπολη, τη νέα Έμπολη. Θα την κερδίσει. Θα την κερδίσει, αλλά το ποσοστό του άσου είναι κωμικοτραγικό, δεν το προτείνουμε ποτέ. Γιατί να χάνει καπένα, ρε. Εκεί μπράβο, μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Παραπάνω, μην δεις, θα το βλέπεις, θα ρίξει 5-0. Πολύ ωραία. Πάμε στο 2-0-3-1. Να μαθαίνουμε λοιπόν στους παίκτες, γιατί μπορεί να μην γνωρίζουν. Έτσι, γιατί η γνώση είναι η δύναμη αυτή που έχεις εσύ συγκεκριμένα. Έτσι, το χάντικαπ σημαίνει ότι αν κερδίσει 1-0 η Νάπολη, χάνεται, κυρίες και κύριοι. Ναι. Θέλουμε με ένα γκολ παραπάνω, διαφορά να κερδίσει. Οπότε το 3-1, το 4-2, το 5-3. Εδώ το 5-0. Το 5-0 κερδίζεις. Αλλά δεν πάει να το προβλέψεις. Έτσι ακριβώς. Έτσι, το οποίο πάει μετά 1,80 το handicap, νομίζω. 1,90 κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ναι, εκεί το ακουμπάει, βεβαίως. Ναι. Έχουμε γερμανική Bundesliga 2 έτσι, σήμερα. Μάτς τα οποία παίζουν και έχουν μεγάλη ζήτηση στοιχηματική. Βεβαίως. Είναι σαν το τέννις που το δεν το έχεις στη ζωή σου. Στο τέννις σήμερα γίνεται σκοτωμός. Από το που έχουμε DWA, έχουμε γυναικείο τέννις. Επειδή σε Βάστοδο προηγουμένως. Δηλαδή μιλάμε ότι γίνονται εξελίξεις, είναι ραγδαίες. Τα πατάνε τα κουμπιά οι άνθρωποι. Ναι. Βεβαίως, το τέννις. Έτσι, παίζει σήμερα η Γκρότεφιρ με την Μπόχουμ και παίζει και η Δυναμό Δρέσδης με την Σανχάουζεν. Αυτά τα δύο τα μάτς δεν θα τα κουμπίσω. Απλώς τα αναφέρουμε, θα αναφέρουμε ότι υπάρχουν και αυτά μέσα στη ζωή μας. Στη ζωή μας, ναι. Βεβαίως. Ναι. Έχει όμως ένα μεγάλο ντέρμπι σημερινή ημέρα, έτσι, στις 8 η ώρα, στη γειτονική μας Τουρκία. Η Γαλατά από το Σαράι αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξέ. Μια Φενέρμπαξέ η οποία είναι τραγική, κωμικοτραγική, ναι. Γελάνε. Βρίσκεται με 9 βαθμούς στις κατώτατες θέσεις της βαθμολογίας. Ναι. Έτσι. Και η Γαλατά είναι τρίτη. Πρέπει να κάνει η Γαλατά διαφορά. Είναι η περσινή πρωταθλήτρια. Ναι. Αυτό το μάτς θα ήθελα πάρα πολύ να το δω εγώ. Γιατί με έχουν πει τα καλύτερα. Φίλος μου πήγε και είδε τέτοιο μάτς με μεγάλο τούκι κοντέρμπι. Εννοείς στην τηλεόραση και αυτό το κάνω. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να το δω κανονικά. Να είμαι μέσα. Ναι. Να είμαι μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Έτσι. Θέλουμε να το δούμε. Μας ενδιαφέρει σαν μάτς. Είναι εκπληκτικό. Και τώρα που με δίνεις πολύ ωραία assist, που μίλησες για νέο γήπεδο, το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, το οποίο έρχεται στα επόμενα 2 χρόνια, 3 χρόνια, μάξιμου στη ζωή μας. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι το απόλυτο κόσμημα, θα είναι σημείο αναφοράς για την πόλη γενικότερα. Θέλουμε το σχολείο εκεί δίπλα. Θα το πάμε και το σχολείο, θα τα πάμε. Ναι. Σταύρο, τα έχουμε πει και θα επαναλάβουμε πάλι τα τετριμένα. Όταν υπάρχει χρήμα και το κολυμβητήριο θα πάμε, εμείς από θα φτάσουμε στο Λευκό Πύργο, γιατί είναι ολογήπεδο ολόκληρο. Όταν υπάρχει χρήμα και θέληση, γιατί ο άνθρωπος τι λέει, εγώ τα λεφτά τα βάζω. Και όταν μιλάμε για άνθρωπο, αναφερόμαστε στο γνωστό Άγιο, εισαγωγικά, που άλλαξε το ρου της ιστορίας στην ομάδα, τον Ιβάν το Σαββίδη. Τι θέλει, αφού απέκτησε την οδό του, από εμάς τουλάχιστον. Άκουγα δει, το δουλεύουμε αυτό. Την οδό τη δουλεύουμε. Ναι, το κολυμβητήριο θα ανέβει λίγο, θα φτάσει στις συμβολές της οδού. Ιβάν Σαββίδη με λαμπράκι. Έτσι ακριβώς. Ιβάν Σαββίδη με λαμπράκι, ναι. Είναι η τέος Κλεάνθους. Ναι. Ιβάν Σαββίδη η οδός. Ναι. Ωραία. Ιβάν Σαββίδη με λαμπράκι θα, είναι το θα ανέβει το κολυμβητήριο 50 μέτρα πιο πάνω. 100. Φίλε, πέρα από το γλυκό χιούμορ που κάνουμε, θεωρώ και πιστεύω ότι συμπλέει απόλυτα με την άποψή μου. Όχι, το γήπεδο χρειάζεται στη μεγάλη αυτή ομάδα. Είναι αναγκαίο, είναι το νούμερο ένα. Δηλαδή μαζί με τα πρωταθλήματα που έρχονται, μαζί με τη δυναστεία που ήδη στείνεται σιγά σιγά, βήμα-βήμα, έτσι, θα είναι και το γήπεδο, το κερασάκι στην τούρτα. Θεωρώ ότι θα είναι sold out σε όλα τα μάτς, έτσι, και τα διαρκείας. Πώς είναι η United που έχει παράδειγμα 58.000, 60.000 και περιμένεις να πεθάνει κάποιος για να πάρεις ένα διαρκείας. Την ίδια κατάσταση θα ζήσουν και οι σημερινοί νέοι. Των 17, των 18, των 20 χρονών, τα νέα ετόπουλα που βάζουν στην καρδιά τους τον ΠΑΟ, όλο ένα και περισσότερο, είναι τρόπο ζωής. Έτσι, και με το καινούργιο γήπεδο φαντάζεσαι πώς θα πολλαπλασιαστούν και οι φίλαθλοι μας. Βεβαίως. Κλείνουμε αυτή την παράδειγμα. Και ανεβάζει και το επίπεδο. Γενικότερα. Δηλαδή δεν θα πας στο γήπεδο, θα λες που δεν έκανα μπάνιο. Ναι. Θα πας να κάνεις ένα ντουζάκι και μετά πηγαίνεις στο γήπεδο. Θα πηγαίνεις ανάρχοντας. Ναι, δεν είναι δηλαδή. Θα πηγαίνεις όπως πρέπει, με τις ευωδιές σου, με τις κολόνιες σου. Ναι, ενώ τώρα τι λες, να κάνω μπάνιο και να πάω στο γήπεδο. Ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Ναι. Λες, όχι, φίλε. Ωραία. Αυτή είναι η διαφορά. Να κάνουμε μια εντάχεια αναφορά στα χθεσινούς αγώνες κυπέλου. Κυπέλου. Ξέρεις από εδώ και πέρα, άμα ξανακοιμηθούμε στο κύπελο. Είδες ότι το Παναχαϊκή Ολυμπιακός έδωσε ένα γκολ και over 4,5. Τον γκολ το πιάσαμε, το over 4,5 δεν το πιάσαμε. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε κάποια επεισόδια, άκουσα και τον Καραπαπά και βγήκε και είπε δύο παιδιά μάλλον μεταξύ τους. 15χρονα, σωστό. Πολύ σωστή υποσημείωση. Και ολόκληρη δημιουργία λέει ασχολήθηκε.
Κρίμα για τα παιδάκια αυτά που μάλλον μεταξύ τους. Εμείς δεν θέλουμε δηλαδή, να μάλλον τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, τέτοιες έρηδες, τέτοιες αντιπαραθέσεις, οξύτητα μετα... να υπάρχουν εντάσεις. Όχι. Όχι. Έτσι. Η αστυνομία λοιπόν έκανε τη δουλειά της και τώρα αναμένουμε και το έργο της δικαιοσύνης. Δεν ξέρουμε αν πρέπει να τιμωρηθεί ή όχι ο Ολυμπιακός με βάση εμείς. Το δικασμένο. Ποτέ δεν θα πάρουμε εμείς αποφάσεις. Αν και βασιλιάς μπορείς να δώσει εντολή. Αλλά νομίζω ότι. Έτσι, μη χείρον βέλτιστον μπορεί να τιμωρηθεί και ο Ολυμπιακός με αυτές τις ενέργειες, τις ασχήμιες που κάνει στα γήπεδα. Λοιπόν, για τα άλλα τα μάτια του Κυπέλλου τα χθεσινά, πού θες να εστιάσεις, σε βλέπω ότι κάπου είναι. Να εστιάσω, το over 2,5 βγήκε στα Γιάννενα ημίχρονο και πετάξαμε ένα ετό έτσι. Ένα μάτι το οποίο εμείς δεν ασχοληθήκαμε, αλλά όλος παραδόξως ασχολήθηκε όλη η στοιχηματική Ελλάδα. Ήταν το handicap 2 γκολ του Απόλλωνα Σμύρνης με εκείνους τους πολλούς Απόλλωνες που έβλεπε τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Έληξε 5-0. Ο Απόλλωνας έκανε την πρώτη του νίκη και ευελπιστεί να κάνει και μία ακόμα σε λίγες ημέρες. σε κανένα δεκαήμερο. Μάλιστα. Ποιο πήγε 10 μέρες εγώ. Πάμε το. Όπω τι είπαμε. Εντάξει, μην είμαστε μάτι κακών. Τι είμαστε εμείς. Όχι, εμείς θα στηρίξουμε. Ήξεις αφήξεις. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στα στοιχηματικά του τριημέρου. Βεβαίως. Συμφωνούμε. Ναι, ναι. Εγώ θέλω πριν μπούμε τα στοιχηματικά 1-1, να δώσω μια δικιά μου τετράδα, την οποία είναι από εκεί, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, σκληρής ανάγνωσης. Και μετά θα πούμε αναλυτικά. Δίνω λοιπόν την τετράδα μου. Παίζει αύριο στην Premier League η Manchester United με την Bournemouth. Bournemouth, Manchester United. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ακουμπάω εγώ United. Ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ παίζω λοιπόν τη United, είναι η δικιά μου άποψη αυτή, με 2,05. Manchester United και διπλό. Αυτή είναι η πρώτη πρότασή μου, το πρώτο match από τα 4. Το δεύτερο θα παραμείνω στο μεγάλο νησί, έτσι, και θα ακουμπήσω την ομάδα της Everton. Παίζει η Everton με την Brighton. Η Everton είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, φίλε μου. Κάνει ευκαιρίες. Με προπονητή αυτόν τον Σίλβα, έτσι, είναι δημιουργική. Είναι καλή, έτσι, και παίζει με την Brighton, μια σφιχτή αμυντική ομάδα. Είναι ο Άσος το 1.62. Everton λοιπόν και 1.62. Τρίτο μάτς είναι η Arsenal και το over 3.5. Σε ένα τεράστιο ντέρμπι αντιμετωπίζει τη Liverpool. Η Liverpool βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 26 βαθμούς μαζί με τη City. Αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι η Arsenal παίζει εκπληκτικά στα τελευταία 10 μάτς. Και όταν λέμε για 10 μάτς, μιλάμε για 2 μήνες και. Δεν κοντάρει στην Άσνα. Δεν κοντάρει. Over 3,5. Over 3,5. Ένα μάτσο ανοιχτό και πανέμορφο. Θεωρώ εγώ ότι θα γίνει. Ναι, ναι, και εγώ. Μπορεί να δαθούμε εδώ τη Δευτέρα και να γελάνε και οι νεκροί και να πούμε, Γιώργο, όταν τι έβλεπε, το μάτσο έληξε 0-0 και έγιναν 4 ευκαιρίε. Εμεί λέμε πιο μπροστά. Δεν είμαστε μετά Χριστόν προφήτε. Συμφωνούμε 100% για το συγκεκριμένο σημείο. Ήδη έχει. 2,2. Έχει πατηθεί. Μπράβο. Το βλέπω στη Goldbet. Ο φίλο ο Σταύρο ήδη έχει στοιχηματίσει στο over 3,5. Και το τέταρτο το μάτσο. Δίνω το διπλό του Ολυμπιακού με τον Άρη. Είναι Άρης Ολυμπιακός διπλό και 1,96. Εύχομαι σε αυτό να διαψευστώ. Πραγματικά το εύχομαι. Μας συμφέρει σαν από τα εσώψυχά μου. Έτσι. Ναι. Όμως στοιχηματικά, επειδή είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και βλέπω ότι ο Άρης έχει πέσει σε ένα momentum άσχημο για αυτόν, η μία ήττα διαδέχεται την άλλη, έτσι, μακάρι να με διαψεύσει, ας τα χάσω τα χρήματα. Είμαι πολύ ξεκάθαρος και πολύ τίμιος αυτό που σας το λέω. Ναι. Στοιχηματικά όμως δεν μπορώ να το παραβλέψω και θα βάλω το διπλό του Ολυμπιακού. Και 1,96. Ναι. Αυτή είναι η τετράδα η δική μου. Ωραία. Έτσι, χωρίς ΠΑΟΚ μέσα, χωρίς άλλα ματς και μπορούμε να πούμε τώρα για τα άλλα αναλυτικά. Εσύ πες την τετράδα τη δική σου για να έχουμε σαν βάση δύο τετράδες και μετά θα δούμε τα ματς επιδερμικά. Ωραία. Με χαμηλές αποδόσεις. Ό,τι θέλεις εσύ, τι μπορεί να υψηλώσει. Την Everton. Everton και 1,62. Mm-hmm. Άσος. 90 λεπτό απλό. Ναι. Ούτε χάντικα, ούτε κάμικα, ούτε θα ξυπνήσει πιο νωρίς, ούτε κόβνε. Μην πιστεύω τα κόκκινη κάρτα, θα σε χτυπήσω όμως στο σούδιο. Βλέπω Σάλκε. Μπράβο. Σάλκε με την έννοια ότι η Σάλκε πρέπει να κάνει νίκες και σιγά σιγά να ανεβαίνει. Γιατί οι βασιλικοί μπλε αναμφίβολα ανήκουν μέσα στις 4 κορυφαίες ομάδες της Bundesliga. Χρόνια τώρα. Δεν μπορείς να πεις 4 μεγάλες ομάδες της Γερμανίας να ρωτήσεις κάποιος στον δρόμο, στην Τζιμισκή. Δεν σε πει τη Σάλκε. Δεν γίνεται να δεις τι πει. Βλέπω επίσης Augsburg. Ναι, μπαίνει σε χωράφι. Augsburg με Νιρεμβέργη. Ναι. Η Νιρεμβέργη είναι σαπίλα. Και η Augsburg είναι πάρα πολύ καλή φέτος. Ωραία. Και βλέπω και Ατλέτικο Μαδρίτης. Με στη Λεγανές. Λεγανές, στην οποία Λεγανές αγωνίζεται ο φίλος μας ο Ελζάζ. Και άλλος φίλος μας από την Ελλάδα. Ο Σιώβας. Ναι. Φίλος μου, την Έλληνα, την Έλληνα. Φίλοι μου, εντάξει. Ναι. Τώρα, στα μεγαλύτερα σημεία. Πάντα εγώ στηρίζω Watford. Με στη Newcastle. Ναι. Κοντά στα αυτή φράγκα διπλό. Τι ώρα είναι αυτό, είναι αύριο Αγγλία. Αύριο Αγγλία, πέντε ναι. ώρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι στο μεγάλο, στο κυρίως μενού. Κάτσε, στο κυρίως μενού. Μην λέμε λάθος. Είναι
στο κυρίως μενού, ναι. Βεβαίως. Ωραία. Βλέπω στη Γερμανία, παρότι δεν πάω στα χ, βλέπω τεράστια ισορροπία στο Χέρτα Λειψία, ένα χ που πληρώνει πάρα πολύ καλά. Δύο πολύ καλές ομάδες που θα αλληλοακυρωθούν, λέω εγώ. Θα εξοντωθούν, εξοντώσει μία την άλλη, έτσι βλέπω. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση, λες. Βέβαια. Θεωρώ λάθος το ποσοστό στο over του Βαλένθια Χιρόνα, που είναι κοντά στα δύο φράγκα, παίζει. Δεν μπορεί, φίλε, η Βαλένθια να κάνει. Είναι, η Βαλένθια μπορεί να έχει κάνει μόνο μία νίκη τους τελευταίους δύο μήνες. Ξέρω, αλλά η Χιρόνα παίζει ανοιχτά και έχει ποιότητα. Θα κάνει γκολ και πιστεύω θα φάει δύο. Το βλέπω 2-1 το παιχνίδι αυτό. Ναι. Ωραία. Βλέπω σημαντική αρχή, δηλαδή βλέπω χ, Φιωρεντίνα Ρώμα, Λεβαδιακός Λάρισα και Πανιώνιος Πανετολικός. Αυτοί παίζουν μεταξύ τους, κύριε, να δεν είναι 6 μάτς διαφορετικά, είναι 3 μάτς διαφορετικά. Ναι. Είναι 3 μάτς αυτά. Φιωρεντίνα Ρώμα είναι. Φιωρεντίνα Ρώμα. Ναι, είναι Φιωρεντίνα Ρώμα. Αυτό το δηλαδή μάτς. Πώς θα φύγει από το 1-1 αυτό το παιχνίδι, πες μου εσύ τώρα. Εγώ σε αυτό το μάτς έχω διαφορετική άποψη στο κομμάτι της Ρώμα. Είναι... Η Ρώμα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά και η άλλη είναι καλή εντός, φίλε. Είναι πολύ δυνατή εντός. Κοίταξε να σα δώσω να καταλάβει πόσο έχει υπερβεβαιωθεί η δυναμικότητα τη Φιωρεντίνα. Η οποία είναι από τι συμπαθητικέ ομάδε γενικότερα. Σε βγάζει μια συμπάθεια όταν τη βλέπει. Mm-hmm. Πε μου δύο παίκτε τη Φιωρεντίνα, ξέρει σήμερα. Είναι ενεργεία. Δύο. Ο Κιέζα. Έτσι μου σίγουρα θα πει τον Κιέζα γιατί ξέρει τον μπαμπά. Αφού παίξαμε. Ναι, εγώ είμαι ο Κιέζα λοιπόν. Ο Κιέζα. Και αυτό που πέθανε πε. Ο... ναι. Δεν πει κανένα τέτοιο. Ο μπροστά ποιο παίζει. Και ποιο παίζει μπροστά. Εντάξει, του είπε και του δύο. Ποιο παίζει μπροστά και ο Κιέζα. Ναι. Αυτό το δίθυμο. Εντάξει. Θα το πούμε λοιπόν. Ωραία. Θα πάμε στην κριτική επιτροπή. Θα σου δώσω το 4-5-6 μου, το κλασικό. Αυτό είναι. Παιδιά, όταν λέτε το 4-5-6, εγώ να ξέρετε, βάζω ακουστικά και ακούω. Εσεί ό,τι θέλετε, κάντε. Πανιώνιος Πανετολικός, αν φύγει από το χ, θα γίνει over. Ωραία, τι ωραία σπίση. Αν ωραία. Δεν βρέξει, θα χιονίσει. Ναι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και με θυμίζει αυτό το σύνθημα των Παοξίδων παλιά, ένα ψυχαλίζει, ψυχαλίζει. Ψυχαλίζει, ψυχαλίζει. Απλά δεν το πούμε ολόκληρο. Ναι, ψυχαλίζει. Ονοώ νοήτο, ψυχαλίζει όμως. Ωραία. Άκου να δεις την εξάδα που έχω βάλει. Over Πανιώνιος Πανετολικός. Χ Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ δηλαδή. Ναι, Σταύρο, η δημοκρατία αυτό έχει το χάρισμα σαν πολίτευμα. Ο καθένας λέει τι θέλει. Ωραία. Θα σε κόψω εγώ το δικό σου, τα λεγόμενά σου. Ναι, μην με ρωτάς, εσύ το βάζεις. Γουλφς Τότεναμ παίζει. Ναι. Εμένα γουλφς Τότεναμ φιλαράκι δεν το βάζω, δεν το βάζω διπλό ποτέ. Ναι. Στους αιώνες των αιώνων. Καλά. Ναι, γιατί την έχω δει τη γουλφς, είπα 5 φορές. Παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο, σκοράρει. Πώς το λένε, αμήνεται καλά. Έχει 5 Πορτογάλους στην εντεκάδα. Πάμε ένα 0-4 και να έχω ξεφτυλισμό μου. Ναι. Συνέχισε. Θεωρώ ότι η Ντόρτμουντ θα πιστέψει στις νίκες απέναντι στους τσαπάδες της Βόλφσμπουργκ. Να μην επιστρέψει η Ντόρτμουντ στις νίκες, Ζεστάβα, που μας έκλεψε εμάς τα λεφτά μέσα από την τσέπη. Θα επιστρέψει. Μέσα στη και δεν μπορούν να μην βάλω τη Λεβερκούζεν με 11 γκολ τα τελευταία δύο παιχνίδια. Το ναι, μαζί απέναντι στην πολύ καλή Χόφενχάιμ που είναι όμως με άσο πάνω από 2 φράγκα. Εδώ συμφωνούμε απολύτως στη Λεβερκούζεν. Βλέπεις μια ομάδα που έκανε 11 γκολ σε 4 ημέρες και παίζει τώρα στην έδρα της. Με τη Χόφενχάιμ. Που δεν αφημίζεται για την αμυνά της. Έτσι ακριβώς. Βεβαίως. Είναι καλή επιθετικά. Άσο δίνει τη Λεβερκούζεν. Μην μπερδευόμαστε. Άσο τη Λεβερκούζεν. Είναι και πολύ καλό το ποσοστό. Mm. Πάρα πολύ καλό το ποσοστό. Ωραία. Θέλω λίγο να μου πεις τη γνώμη σου για το Άρης Ολυμπιακός. Να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα μάτς. Κοίτα, πρώτα απ' όλα ο Άρης. Είναι Κυριακή 7 η ώρα. Ο Άρης, θα σου πω ποιο το πρόβλημα με τον Άρη. Ναι. Δεν ξέρει να παίζει για το αποτέλεσμα. Παίζει. Παίζει, ναι. Παίζει. Είναι ναι, να παίξουμε, πάμε να παίξουμε με την άλλη γειτονιά. Πάμε, ναι, ναι. Άνω Μαχαλάς, κάτω Μαχαλάς. Ναι. Παίζει. Γι' αυτό δεν έχει χ. Ή κερδίζει ή χάνει. Δεν είναι κοινικός αυτό δεν που ζητάει. Δεν έχει ξεκάθαρα ζητούμενα μέσα στο παιχνίδι. Τι θες να κάνεις, αγόρι μου. Ενώ, φίλε μου, να σου πω κάτι. Έχει αγωνιστικό πλάνο. Εγώ με την ΑΕΚ που τον είδα στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ καλός. Μην τόσο το παραμύθι. Στο passing game, άλλαζαν την μπάλα καλά όμως. Και τι κάνανε. Μετά ήταν τα χαλασμένα τα μπάσα. Τα χαλάσανε. Χαλάσανε. Ναι. Ναι. Εδώ λοιπόν τι λέμε εμείς. Ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία δεν έχει αγωνιστικά ζητούμενα και δεν ξέρει να προσεγγίσει το αποτέλεσμα. Και απ' την άλλη έχουμε μια ομάδα που δεν είναι top. Έχει ποιότητα. Έχει ποιότητα. Δεν είναι κακός. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι κακός. Έχει μια δυσκολία στον γκολ. Ωραία. Δηλαδή χρειάζεται 15 τελικές 20 για να κάνει ένα γκολ. Που είναι νούμερο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά πιο εύκολα φτάνει το αποτέλεσμα. Εκεί λοιπόν στην ισορροπία πας Ολυμπιακό. Μάλιστα. Εντάξει. Οπότε και εσύ δίνεις διπλό σε αυτό το μάτι. Δεν το παίζω εγώ. Δεν αυτό. Το παίζω, ναι. Αν πάει το μυαλό μου πονηρά, θα βάλω το σπίτι μου στο διπλό. Αλλά επειδή δεν πάει πονηρά το μυαλό μου, μάλιστα. Γιατί θα είχε πάει πρώτα το στοιχηματικό
Δεν είναι τυχαίο ότι η Goldbet δίνει κοντά στα 2 φράγκα τον Ολυμπιακό. Αν ήξερε κάτι άλλο. Γιατί το παίζουν όλοι ξύπνοι. Όχι, τίποτα. Δεν θα ήταν 2 φράγκα. Μην μπαίνετε σε αυτή τη, ναι, μην μπαίνετε σε αυτή τη συλλογιστική ότι όλα τα μάτς μπορεί να γίνει κάτι. Ναι. Υποχρεώσεις, ξεϋποχρεώσεις, να πληρώνει, να ξεπληρώσει κάποιο γραμμάτια. Δεν υπάρχουν αυτά. Ναι. Σε είναι καμία λίγο, περιπτώσεων. Είναι, θα τα αποφύγω εγώ. Ναι. Να ξέρεις. Φίλοι μου, αν, και στατιστικά, ναι. Αν και στατιστικά θα βγει κάποτε ένα χ. Εντάξει, θα βγει. 8-9 θα τα βάζουμε όλα αυτά. Φίλοι μου, Σοφία, δεν μας είπε σήμερα, εορτάζοντας και τέτοιο δεν είχαμε, ενώ μου τα έλεγες αυτά, με έφτιαχνες. Για χτες, εντάξει, ήταν γνωστή η γιορτή η χτεσινή. Ναι, κοσμάδες, ιστορίες, ξέρεις πως με βοήθησες. Πάρα πολύ καλό είναι αυτό το δίλεπτο που μας προσφέρεις. Σήμερα μου βγάζει κάτι αυθόνιος, ελπιδοφόρος, α, γιορτάζω ελπιδοφόρο σήμερα. Να πάρεις τον ελπιδοφόρο. Σταύρο. Πηγάσιος επίσης. Εντάξει, είναι, είπαμε, εντάξει. Είναι γνωστή γιορτή και σήμερα. Είμαι τον ήμαρτον του Πηγασίου, τη Μέγα. Γιατί όχι. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν να πάμε λίγο τώρα ελληνικό το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, Σταύρο, αυτή είναι η πρότασή μου. Έτσι, η βασιλική πρότασή μου. Να ασχοληθούμε λίγο με Ελλάδα και τα σημεία της. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ελλάδα, λοιπόν. Εδώ θα βγάλω όλα, να ξέρεις, και πλάκα. Το έχεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το έχεις στην Ελλάδα. Ναι, αφού ξέρω πρόσωπα, καταστάσεις, ομάδες, απουσίες. Το έχω στην Ελλάδα, το έχω. Δεν το έχω. Δύσκολα θα φύγω μακριά από σημείο. Μπορώ να μην το πιάσω, αλλά θα είμαι εκεί. Ναι, αλλά δεν θα με πει κόκκινε κάρτε και τέτοια κοινωνικά που με λε. Όχι, όχι. Ακού. Ναι. Θα με λε, πώ το λένε, σημεία. Σημεία. Συνάδελφο που μελετάει το στοίχημα, ναι, λέει ότι κανένα ντέρμπι στην Αγγλία δεν βγήκε over. Και έχει δίκιο. Έω τώρα. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν το Chelsea Arsenal over το 3-2. Πε το φίλο, το συνάδελφο. Τι είναι, άντερ το 3-2. Πριν 20 μέρε που παίζανε. 3-2 παίξαν οι άνθρωποι. Ο συνάδελφος συνεχίζει να λέει ότι δεν. Ναι, ρώτα τον λοιπόν τον συνάδελφο, αφού είσαι ανταλλάσσεται απόψεις μηνυματικές την ώρα της εκπομπής. Ναι. Το Chelsea Arsenal, φίλε συνάδελφε, ναι, δεν ήταν 3-2, δεν ήταν φέτος. Φέτος ήταν. Είναι ναι και όχι. Ναι. Το 3-2 οπότε δεν είναι over, είναι απαντάει. Καινούργιο αυτό. Ναι, να απαντήσει λοιπόν. Κάνει αυτό το, ναι. Ναι, ενώ απαντάει ο άνθρωπος και βρισκόμαστε σε εξέλιξη. Έτσι θα πάμε λοιπόν στα ελληνικά τα μάτς. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Σάββατο και 4 ώρα. Αν δεν θέλω να είμαστε σπαρτιάτες. Ναι, αν δεν ήμουν να πάω, θα έπαιζε διπλό. Αν δεν ήσουν να πάω, θα έπαιζε διπλό. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Είναι τα γούρια, ρε φίλε. Εγώ το ατρόμητο ΠΑΟΚ, γκολ. Ναι. Λοιπόν. Πανιόνιος Πανετολικός. 5 και 4 Σάββατο. Γκολ. Καλοπληρωμένο. Μάλιστα. Το γκολ, κύριε, πληρώνει 2,04. Εγώ το θεωρώ ένα μάτς ανοιχτό για όλες τις προβλέψεις. Δεν το πατάω. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 7 η ώρα του Σαββάτου. Γκολ και χ. Όπως ήταν το Ολυμπιακό ΑΕΚ. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εγώ τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ θα τον παίξω χ στο πρώτο ημίχρονο. Νορμάλ. 1,95. Χ στο πρώτο ημίχρονο. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Μην ρωτάτε πάλι τα κινέζογαλλικά σας. Λοιπόν. Λιβαδιά Λάρισα. 7,5. Λιβαδιά Λάρισα, φίλε μου. Φίλε, κοίτα. Και οι δύο. Αν χάσουν, χάνονται. Μένουν πολύ πίσω. Είναι πολύ νωρίς, φίλε, αν χάσουν, χάνονται. Φίλε, τώρα σε πάρει από κάτω, το ξέρεις πώς είναι. Εντάξει, ο Κομπότης είναι έμπειρος, βέβαια. Ο Κούλιας έχει πίεση εσωτερική. Κοίτα, είναι χ άσος, δηλαδή είναι ένα χ που αν φύγει θα πάει στον άσο. Αυτό. Εγώ θα τη βάλω άσο τη Λιβαδιά. Ναι. Ο Κομπότης στα μάτς που είναι κόμβο-κόμβο έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να εμψυχώνει τους παίκτες στα αποδυτήρια με προεδρικά διατάγματα τους δικούς του, ναι, έτσι, και φεύγει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι. Για του λόγου το αληθές, είναι χρόνια στην κατηγορία, έτσι λένε όλη τη χρονιά. Αυτό μαύρος δεν δεκάδα έχει. Δεν έχει σχέση. Όλη τη χρονιά εγώ ξέρω ότι λένε και η Λιβαδιά είναι αλφα-εθνική κάθε χρόνο. Ναι. Κάθε χρόνο πηγαίνει στη Super Link, ανταλλάσσει απόψεις, είναι πάντα με τους μεγάλους, κοντά, μακριά, είναι διπρόσωπος, τριπρόσωπος, ξέρει και κάνει τη δουλειά του άριστα. Τελεία. Για το μέγεθός του πάντα μιλάμε, έτσι. Ναι. Πηγαίνουμε μετά, Πας Γιάννενα, Λαμία 2,2, εντάξει. 2 ποσοστό, ο Άσος των Ιωαννίνων. Είναι με το επιθετικό δίδυμο του ΠΑΟΚ, με Μιστακίδη και Κλάους. Η Λαμία είναι καλή. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Είναι καλό το ποσοστό για Γιάννενα, όμως και τα Γιάννενα τα τιμάμε, έχουν φανέλα. Είναι ο Άγιαξ Υπήρου. Εγώ θα παίξω τα Γιάννενα και θα βάλω και ότι θα σκοράρει ο Κλάους, ο Στέφανος ο Αθανασιάδης. Επιστρέφει στα γκολ. Ούτε συγγενείς του δεν βάζει πλέον. Εγώ θα το βάλω. Εγώ θα το βάλω, ναι. Ναι, γιατί να μαθαίνετε, να το ηθικό δείγμα της εκπομπής, θα στηρίζετε ανθρώπους όταν τους κυνηγάνε όλοι. Αλλά αυτό είναι το μόνο τότε σύμβο. Φαίνεται, τότε φαίνεται ποιος είσαι ο φίλος και τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Όταν δέχονται τα πειρά από όλους, εσείς θα πηγαίνετε κόντρα στην Τζιμισκή. Όλη ευθεία, κόντρα εσείς. Θα δείξετε τα ψυχικά σας αποθέματα. Ναι. Άρης Ολυμπιακός. Τι θα παίξεις?
Εγώ θα παίξω διπλό τον Ολυμπιακό. Ωραία. Διπλό και 1,96. Ωραία. Ο Άρης είναι 4,22 άσος, όπως θέλω να το αποτιμήσω φυσικά. Το goal-goal πόσο είναι? 3,22 το χ και το goal-goal βρίσκεται στην τιμή του 1,95. Τίμιο όσο δεν πάει. Τίμιο. Σαν τον αγαθό γίγαντα. Ε? Αργύρι Καμπούρη. Τον Αργύρι Καμπούρη. Με εκείνη τη μετάδοση σταθμό από τον Φίλιππα Σύριγο. Ναι. Το συγχωρεμένο, έτσι. Συγχωρεμένο αφού πέθανε, γιατί πριν το σκίζανε όλοι. Φωτεινό παντογνώστη του μπάσκετ. Ναι, απλά σου λέω ότι έτρωγε και ξύλο, καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η γλυκιά ειρωνία που απέπνε. Ναι. Έτσι. Και τώρα, αφού πούμε και τα τελευταία μα, θυμήθηκα κάτι για τον Σύριγο. Έτσι, ένα πολύ ωραίο, θα το πούμε. Είναι γλυκό. Όφη λοιπόν από όλων Σμύρνη. Πηγαίνουμε στι 4 του μηνό σταθερά, 7.30 ώρα. 4 του μηνό Κυριακή. Έχει αυτό το παιχνίδι να ξέρει. Κοίταξε, ο Όφη, αν δεν κερδίσει και τον Απόλλων Σμύρνης, είναι αυτό που λες, ότι θα μπει σε μεγάλες περιπέτειες, θα ξεκινήσει. Ο Όφη ούτως ή άλλως είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Δεν είναι μια ομάδα σταθερή. Ο Άσος είναι 1,65 που θεωρώ. Δεν αξίζει 1,65. Δεν αξίζει 1,65. Οπότε δεν ξέρω, δεν απαντώ. Εγώ, πάμε σε άλλη κατηγορία. Το βάλω, αυτό θα το βάλω χ, γιατί έχει κλείνει ο Απόλλων. If. Αλλά δεν θα το βάλω. Τον παρατάμε τον Όφη στην ησυχία του να παίξει με τον Απόλλων Σμύρνη και ό,τι ήθελε αποκύψει. Ναι. Λοιπόν. Και Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη. Άσο είναι το μάτς της επόμενης ημέρας, πήγαμε στη Δευτέρα. Πόσο είναι, 1,60? 1,65, μια Τρίπολη την οποία εγώ θα τη στηρίξω, φίλε. Ναι, ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όχι καλή απλώς ομάδα. Εξαιρετικά θα μπουν και θα άτυχη. Αν μιλάμε για την πιο άτυχη ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη χρονιά, είναι η Τρίπολη. Η οποία έχει παίξει σε όλα τα μάτς πάρα πολύ καλά και για ένα μαγικό τρόπο αυτό που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Όχι, δεν κερδίζει, χάνει. Ναι. Χάνει. Δεν υπάρχει αυτό. Και τώρα που είπαμε για Φίλιππα Σύριγο, θα γυρίσω πίσω, θα ανατρέξω τη μνήμη σου. Είχε καλεσμένο κάποτε πριν πολλά χρόνια, τώρα μιλάμε 88-89, πρόεδρο στον Ολυμπιακό, ο Αργύρης ο Σαλιαρέλης. Το θυμάσαι, διαμάντια και τέτοια. Λοιπόν, δεν μιλάνε, ανταλλάσσουν απόψεις, είναι φανταστική εκπομπή, γιατί ήταν ατακαδός μεγάλος και είναι φυσικά, δεν έχει φύγει από τη ζωή ο Αργύρης ο Σαλιαρέλης. Και σε κάποια στιγμή του λέει ο Συρίγος, λέει ότι χρωστάτε πάρα πολλά. Λέει δεξιά, αριστερά και τέτοια. Λέει ποιου χρωστάω. Βγάζει ένα χαρτί ο Συρίγος. Χαρτί με τα χρέη του Σαλιαρέλη. Στην τηλεόραση, κάτω εικόνα λίγο στο μυαλό. Και λέει, πες τα, λέει ένα-ένα. Λέει, ΔΕΗ, ήταν εκατομμύρια τότε δραχμές. 12 εκατομμύρια δραχμές. Εγώ τη ΔΕΗ, πλήρωσα. Πέμπει το στυλό, το σβήνει. Το σβήνει, δεν χρωστάω. Σε ένα ποδοσφαιριστή 18 εκατομμύρια. Εγώ, αυτός με χρωστάει, λέει. Τέλος πάντων, πού καταλήξαμε, σκίστηκε το χαρτί. Το τσαλάκωσε και το λέει ο Συρίγος, εντάξει, δεν χρωστάς κανέναν. Μήπως οφείλω εγώ κάτι, κάτι ψηλά το λέω, θα τα βρούμε στη διαδρομή. Φανταστικό. Αργύρης Σαλιαρέλης. Τι μορφή, τι μάλλη, θυμάσαι χωρίς τα. Πάνε και με ατάκες σταθμό. Επιστήμονες και τέτοια, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Είπαμε, η μνήμη πρέπει να υπάρχει πάντα. Θυμάσαι επεισόδια φοβερά, νομίζω ήταν Ολυμπιακός Αθηναϊκός το μάτς. Που κυνηγούσαν τον. Που κυνηγούσαν τον Χρήστο Δημόπουλο. Με διαιτητή. Δεν θυμάμαι διαιτητή με τίποτα. Ναούμ. Ναούμ. Και λέει, δεν είναι αυτοί. Δεν είναι χούλιγκαν, είναι επιστήμονες. Και το χαρακτηριστικό έχει μείνει τότε του καθοδηγού. Ποιο έχει φάει το περισσότερο ξύλο εκείνη τη μέρα του Αθηναϊκού. Μα είναι χαρακτηριστική, είναι σε όλα τα πλάνα μέσα. Ποιος έχει φτάσει το ξύλο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο Χρήστος Δημόπουλος. Το είπα, ο Χρήστος Δημόπουλος, τον κυνηγούσαν, έτσι είπα, έτσι ξεκίνησα. Τι αλητία με κάνεις τώρα, ρε. Όπως τρίπλα, τέλος πάντων. Γιατί κόλλησες. Θυμάμαι που τον κυνηγούσανε. Ναι. Το έχω στο μυαλό μου. Σε όλα τα πλάνα μέσα ήταν. Πάτα κιούτα από εδώ, πάτα κιούτα από εκεί. Μια εποχή που η Σόφη δεν είχε γεννηθεί. Δεν είχα γεννηθεί. Ήμουν πολύ μικρή τότε. Το μόνο σίγουρο. Όχι, δεν είχε γεννηθεί. Πόσο ήσουν τότε. 89 ήμουν αυτό. 26. 26. Είμαι 26. 26. Είναι, το έχω περάσει χρόνια. Δεν έχεις γεννηθεί με Ναούμ και Χρήστο Δημόπουλο, το εξήλιο στο Καραϊσκάκι το παλιό. Που μας πηγαίνανε μέσα, μπαίναμε στο γήπεδο και σκοτίνιαζε ο ουρανός από τις πέτρες. Να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί είναι το σωστό αυτό. Ναι, βέβαια. Φίλε. Και επιστρέφουμε με τους τεράστιους δραμμούς, για λέγε. Γυναικοπαρέα. Στην Τούμπα απολαμβάνει το τσίπου εδώ τη, τους ζωμεζέδες της και μας ακούει, φίλε Σταύρο, αυτή την τριάδα. Είναι γυναικοπαρέα, αρχόντισες, κυρίες όπως πρέπει, ναι, με όλα κεφαλαία. Ναι. Απολαμβάνουν λοιπόν τα εδέσματά τους, ναι, σε ωραίο και κατάστημα. Εμείς είμαστε στην πείνα εδώ. Εντάξει, πείνα δεν είμαστε, πίνα, δεν το λες και πείνα. Φάγαμε κάτι όσο είμαστε εμείς εδώ, τελευταία όλα. Τους φτωχούς τους μισούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Έτσι είναι έξω από τη ζωή μας. Έτσι, και τι προσπαθούμε να κάνουμε, να μην μισήσουμε τον εαυτό μας. Πρόσεξε το λίγο αυτό. Σταύρο, αληθεύει ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που ζηλεύει τον εαυτό του. Ναι, ρε φίλε, ξυπνάω και αποφεύγω τον καθρέφτη. Ναι, λες, μανούλα, τι έχεις κάνει. Τι έχω κάνει. Τι δηλαδή. Αριστούργημα, φίλε. Λάθος, ψάχνω το λάθος. Και δεν το βρίσκεις πουθενά, με τίποτα. Δεν ξέρω. Εγώ έτσι είμαι στα ίδια σχήματα. Στο ίδιο μήκος σχήματος με σένα. Έτσι. Και ένα λάθος είχα κάνει ήταν Αύγουστο του 86. Ναι, στα 19 μου. Στα 19 μου ακριβώς. Τι είχες κάνει?
Τίποτα. Ήταν να πάω ένα δρόμο να δεξιά και πήγα αριστερά. Τόσο. Αυτό είναι. Σου έχω πει να τη πατέρα μια πρώην μου, την πρώτη μου κόμενα που είχα πιτσίρικα 14. Α, έχει και μικροπέλε, πάρε δώσει. Τι με λένε τότε διάφορα. Άσε το. Ο κακό ο κόσμο, η κακό ζωή, να ξέρει. Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια. Ναι. Με βγάζει σε ένα κουτούκι στην Αθήνα, στα λένε κουτούκια. Ναι. Με βγάζει με την κόρη του, πρώτη φορά που έχει κόρη του κόμενα, με πιτσίρικα 14-15 χρόνια που είμαι. 15 χρονών, για κατάλαβα. Χάρη και ο πατέρα που η κόρη είχε κόμενα. Πραγματικά έπαθε αμόκ. Και έρχεται να μας πάρει για να μας φέρει πίσω. Και μου λέει, αγόρι μου, από πού... Αυτές οι χτυπητικές αντωνυμίες, το ναι, μου, ναι, 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 ναι. Και μετά μου ζητούν τον άλλη. Πού είναι το σπίτι σου. Και όπως ανεβαίνω με ένα κεντρικό δρόμο και στην Αθήνα, του λέω, στο μεθεπόμενο στενό αριστερά. Ο Φενάρη. Και μου λέει ψαρωτικά, αγόρι μου, σε αυτό το αμάξι υπάρχει δεξιά και από εκεί. Δεξιά και από εκεί, είδες. Σε κάθαρος. Δυσκολεύτηκες να καταλάβεις τις πολιτικές του αντιλήψεις, φαντάζομαι. Δυσκολεύτηκες πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όπου που μπλέξαμε να πούμε τώρα. Με ψιλοψάρωσε γιατί ήμουν μικρός, βέβαια μετά μεγάλωσα λίγο. Του έκανα μερικά χουντέρια. Αλλά η σημασία έχει ότι. Πώς σκέφτηκε, φίλε, για να μην ψάρωσε. Το σκεφτόταν, το δούλευε. Τι θα τον κάνω, θα τον κάνω σίγουρα. Έψαχνε την αφορμή. Το έχεις κάνει σε αυτό σε κανένα. Όχι, φίλε, όχι. Δεν έχεις πλέξει. Εγώ τους αντιμετωπίζω όλους με απόλυτη γλύκα τους φίλους. Τη κόρη μου. Ναι. Η οποία ναι, με απόλυτη γλύκα. Αν κάνω κανένα λάθος όμως. Εκεί θα υπάρχει το πρόβλημα. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Ατυχήματα γίνονται στη ζωή. Ναι, ναι. Κακιά στιγμή. Κακιά στιγμή. Και ανάπως έγινε αυτό και κρίμα το κατά λάθος. Ναι. Ατύχημα. Το ατύχημα είναι ατύχημα. Δεν μπορεί να το προβλέψει. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει. Έφυγαν τα φρένα. Κάτι έγινε. Λοιπόν, Σταύρο, θέλω να πάμε σε μυθολογία τώρα. Όπα. Έτσι φεύγω. Με τα φρένα σου θα φεύγω. Με τα φρένα με τη μυθολογία. Λοιπόν, με τροϊκό πόλεμο είσαι καλός. Δυνατός. Ναι. Ωραία. Πάω τι ερώτηση. Έχεις δικαίωμα να πάρεις και τη βοήθεια της Σοφίας. Ναι. Πώς λέγανε τη γυναίκα του Έκτορα. Την γυναίκα του Έκτορα. Ναι, του αντιπάλου. Ναι, τον ξέρω τον Έκτορα. Ναι. Τον αδερφό του Πάρη. Ναι, τώρα αυτά τα γύρω-γύρω, να συζητάω όπως είναι. Και αυτά γίνεται αυτά τα καβιολίκια να κοπούν. Τι λέγανε Κατερίνα. Όχι, όχι, τη λέγανε Μεσίν. Ό,τι να είναι με μαγιό. Ό,τι να είναι με μαγιό. Θες να κάνουμε multiple choice. Πώς το ξέρεις. Θα πεινάμε σοβαρά. Ανδρομάχη. Ναι. Μπράβο στο Ρουφιάνο σου. Πιο γρήγορος από τον άνεμο. Ανδρομάχη λοιπόν. Τον μπαμπά του. Του Έκτορα τον μπαμπά. Του Έκτορα. Γεύμε το τηλέφωνο ανάποδα. Γεύμε το τηλέφωνο ανάποδα τώρα. Γεύμε το, γεύμε το, γεύμε το. Βαρύ είναι. Πω, πω, πω. Πρίαμος λοιπόν. Πριν απαντήσει ο δικός σου. Ναι. Όχι, δεν θα κάνουμε άλλο. Τι, να μαθαίνουν, είπαμε να μαθαίνουν. Τώρα που ζεστάθηκαν. Ζεστάθηκαν, λες, ήταν έτοιμοι τώρα. Τώρα που ζεστάθηκαν τα παιδιά. Θα γυρίσουμε σε ποδόσφαιρο. Ναι. Ωραία. Τελικός κυπέλλου Ελλάδος. Τι να πούμε, να πούμε ένα με ΠΑΟΚ. Ναι, να πούμε ένα με ΠΑΟΚ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ το 78. Χαμένο τελικό. Μην μιλάμε για καινούργια. Τρία χρονών ήμουν. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Δεν το θυμάσαι δηλαδή. Ορφανός. Όχι, δεν βάλαμε γκολ. Δεν διχάσα. Λοιπόν, πες μου ματς. Τελικό κυπέλου που ορφανώς μας έβαλε γκολ εναντίον του ΠΑΟΚ. 3-1 με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια. Τα άλλα τα γκολ τα ξέρεις. Όχι, μας τα βάλανε. Mm. Εκείνη την εποχή κάνα σκουσουλάκι θα μας το βάλε. Όχι. Κάνας... Άκου τι μας έβαλε. Εκείνη τη μέρα έκανε ντεμπούτο. Νομίζω ντεμπούτο. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν είμαι απόλυτος. Αλλά ήταν η πρώτη χρονιά του σίγουρα του Τάκη του Λεμονί. Ναι. Μας βάζουν γκολ. Ναι, παιχτούρα, τι μου λες τώρα. Βάζουμε γκολ εμείς. Μας βάζουν γκολ με αυτόν γκολ του Δαμανάκη και βάζει γκολ ο Δαμανάκης μετά. Ναι. Τι κάνει, ξυλαιώνεται. Ναι. Έτσι, αλλά δεχόμαστε τα γκολ με τους Ορφανό και. Κώστας Ορφανός, ο οποίος έδειξε τα. Όχι, τώρα αυτά οι μνήμες τίποτα για την ιστορία. Παπά, αυτά είναι όλα, ναι. Τα παίρνουν και τα φτιάχνουν. Ναι. Ο Κώστας Ορφανός, κανείς δεν μπορεί να του πάρει το παοξιδηλίκι το οποίο έχει. Ναι. Και η προσφορά του τεράστια στο σύλλογο σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, και μέγα παίκτες. Πάρα πολύ ωραίο σεντερφόρ. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Μπούμε... Έχουμε δώσει. Ξαναγυρνάμε στα στοιχήματα. Ελλάδα, κάτσε. Να πούμε λίγο στη Γερμανία. Ναι, πες μου, τι θες. Έχουμε δώσει Ελλάδα. Έχουμε δώσει Γερμανία. Έχουμε τσεκάρει. Λεβερκούζεν και Ντόρτμουντ είναι τα σημεία. Και Άουσμπουργκ. Έχεις άλλο εσύ στη Γερμανία. Στη Σάλκε συμφωνώ κι εγώ. Στη Σάλκε συμφωνώ απόλυτα. Ωραία. Α, λέγαμε για το κύπελλο Ελλάδος. Να πούμε φορά λοιπόν που θα κοιμηθούμε όρθιοι, θα χρεώσω εσένα. Ναι. Είναι ο θεσμός. Τι παθαίνουμε στο κύπελλο, φίλε. Σαν να μας υπνοτίζουν. Όχι, μας υπνοτίζουν με κάποιο τρόπο. Με κάποιο τρόπο. Αυτό που λέει ο Καμένος που πετάνε και μας ψεκάζουν, γίνεται αυτό. Ναι, μας σωθούν σε άλλους κόσμους, σε άλλες πολιτείες, έτσι, αντί να είμαστε συγκεκριμένοι στο στόχο μας, ο οποίος είναι ένα πολύ καλό μεροκάματο σε μάτς του κυπέλου. Θα μάθουμε.
τι κάνουν τα παιδιά, ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει. Ποια είναι η τάση. Η τάση. Η τάση για συνεχή άνοδο των τιμών. Ναι. Σε είπα αυτό με την τάση, αυτό που δεν ξέρω να το έχω πει. Ρώτησα χθες 10 άτομα τι σημαίνει πληθωρισμός. Δεν γίνεται τέτοια άγνοια. Η άγνοια σκοτώνει, ρε φίλε. Αυτά τα 17χρονα, τα 18χρονα και τα 25χρονα, πληθωρισμός με λέει, να ο κόσμος λέει που γεννιέται, που κάνει και αυτά. Γιατί ρε παιδιά, λέω. Γιατί τόσο. Α, δεν διαβάζω. Παίζουν όλη τη μέρα, φίλε, όλα τα παιδιά τα βλέπεις από 6 χρονών πλέον μέχρι 18-17, μέχρι την εφηβεία τους και πλάς, έτσι, να είναι με αυτά τα κινητά στο χέρι. Τα παίρνουν, τα ξεφτιλίζουν τα κινητά. Τα τάγκ, τα μάγκ, τα σάγκ, τα ξέρουν όλα. Και δεν ξέρουν λίγο ιστορία, λίγο ορθογραφία. Και... είναι ντροπή αυτό, φίλε. Κρούμε τον κώδωνα του κινδύνου. Πάρτε και διαβάστε τα παιδιά σας. Μην κάνετε βόλτες, μόνο. Κάντε και βόλτες. Αυτό... το βράδυ θα επισκεφτώ τον Καραβόμηλο. Α, κάτσε, ακόμα δύο διαφημίσεις κεντρικές. Καραβόμηλο θα επισκεφτώ το βράδυ. Ναι. Ζωντανή μουσική έχει σήμερα. Ποιος είναι εκεί στην Πλαστήρα. Κανένας, εγώ και εσύ. Α. Τοπική τραγουδιστικός. Ο Κιωσάκης με την τέτοια. Με την Πιάφ. Πώς ήταν αυτή, την Εντή Πιάφ. Ναι, πλάκα μας κάνει. Κανένας. Ήρθαν δύο παιδιά με δύο μπουζουκάκια, θα περάσουν καλά. Να είστε ακόμα μακαρονάδες, να είστε εδώ μακαρονάδες. Ναι. Να κάνετε το παιδί ένα τζίρο, να είναι όλοι ευχαριστημένοι, να πάρουν έρθει τα μεροκάματά του. Καλό βράδυ. Το γεύμα βλέπω. Συνεχίζεται η δίαιτα, να σου πει. Καλά κάνουμε, καλά κάνουμε. Ναι, εννοείται. Έτσι, ναι. Ο άλλος δίνει την ψυχή του και εσύ τόσο στο κομμακαρονάδα από κάτω. Ναι, και οριστικό κιόλα. Ναι. Εγώ κάνω πλέον, σταμάτησα τη δίαιτα, κάνω πάχυνση. Τέλος. Αυτό είναι πιο εύκολο να το πετύχω. Τη σταματάω. Γιατί ανησύγησαν λίγο χθες οι ακροατές. Λέγανε εκεί το αγόρι στην αριστερά. Άντεξα 6 ώρες. 6 ώρες άντεξα. Εντάξει. 6 ώρες τι, δεν έφαγες καθόλου. Έφαγα λίγο. Τι ήταν αυτό λίγο που έφεξες? Λίγο, δεν θέλω να πω το ότι δεν έχει νόημα το αυτό. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή έφεξες γιαούρτι. Όχι, δεν ξέρεις πώς είναι το γιαούρτι. Δεν ξέρω πώς είναι το γιαούρτι, φίλε. Ειδικά αυτά που λένε 2%, 9, 12, 14. Αυτά τα ξέρω σε νούμερα, τις βουλέτες. Προχθές μου εξηγήσαν ότι υπάρχει κατσικίσιο. Κυρί. Δεν ήξερα. Και έφαγα ένα κατσικίσιο γιαούρτι με κακάο. Γιατί δεν γίνεται. Τι συνδυασμό. Τι συνδυασμό εκρηκτικό. Ποιο Γάλλο σεφ σε μοιεί σε αυτόν τον κόσμο. Επίση, σήμερα όπω βλέπει με καινούργια κόμωση. Ναι. Ένα σου λέω, πάνε να πεθάνει. Ο κορυφαίο όλων, κομωτή. Τούμπα, γιατί συνέχεια κορδελιό μιλάμε, να μιλήσουμε και για τούμπα. Που έχει γεννήσει τόσου και τόσου. Κορυφαία συνοικία. Έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Πήγα στον Κόγια το φίλο μου, απέναντι ακριβώ από τον Άγιο Φανούριο. Έτσι, το Δημητράκη, ο άλλος μάγος του ψαλιδιού. Μάγος, κανονικός. Δηλαδή, αν ήταν ποδοσφαιριστής, θα ήταν ο Ζιντάν. Αυτό είναι. Αυτό το έκανε με ψαλίδι, όχι με ψαλίδι. Αυτό σου μιλάω. Ένα συλλογιστή κάνει, καίει τα αυτιά. Καίει τα αυτιά με τη φωτιά. Στα καίει εδώ και στα καθαρίζει. Άστο, πολύ μπροστά. Χίλια χρόνια μπροστά. Κάψιμο, κανονικό. Εγώ νόμιζα ότι τον έβαζε φωτιά τον προηγούμενο από μένα. Έτσι και μετά το κατάλαβα, νομίζω το ήξερα. Ναι, είναι κινέζικη τεχνολογία. Έχω πάρει εγώ μηχάνημα τέτοιο που τα καθαρίζει. Έχει τέτοιο μηχάνημα, έχει σπίτι. Από όλα έχω. Από ένα Κινέζο έχω. Θα μου βγήκαν αυτοί καμιά μέρα για να. Να ενημερώσουμε ότι στο Λεπαντελέ και σήμερα δημιουργείται το αδιαχώρητο. Ναι. Έτσι. Και το πιάτο ημέρα. Πιάτο ημέρα σήμερα, ρεβίθια στο Λεπαντελέ. Ναι. Ρεβίθια. Ήρθε η κυρία Τασία από το χωριό. Ναι. Δούλεψε. Ναι. Έτσι και προσφέρει τώρα εκεί ρεβίθια. 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 Κοίτα, ρεβίθια σε κάποια γκουρμέστια τώρα μπορεί να τα πουλάνε για 50 ευρώ τη μερίδα, μην το γελάς. Φυσικά. Ρεβίθια, αλλά κάτι. Στην Αθήνα που ήμουν πρόσφατα και πήγα το βράδυ και έφαγα σε αυτό το μαγαζί με τα χέρια που τρως, όλοι που έρχονταν μέσα ήταν εντυμένοι μίνιμουμ με τα ακριβότερα ρεύματα που μπορεί να φανταστεί κανένα. Και τρως αποκλειστικά και μόνο με τα χέρια. Το μαγαζί βρίσκεται πίσω από το Χίλτον στην Αθήνα. Δεν έχει πυρούνια, δεν έχει τίποτα. Όχι άμα θες έξι πυρούνια. Ναι, ναι, δεν έχει. Και άμα φάω σούπα τι κάνω. Δεν έχει σούπα, Ρεστάβο. Δεν έχει σούπα. Δεν το προφανές. Μην βλέπεις πάντα το πίσω από τον τοίχο. Πρέπει να το κάνεις μπουρδέλο. Άστο. Γιατί δεν το κάνω μπουρδέλο. Γιατί μου έκανα εικόνα να παραγγείλω μια σούπα και να δω τι κάνουμε. Και τώρα τι. Πιάστε από τις άκρες. Τις άκρες και δώστες. Τοποθετήσου. Ναι, αυτό όπως το γιατί οι Ινδιάνοι τι, με κουτάλια τρώγανε τις σούπες, πιστεύεις. Πέραν την κούπα και κάνανε έτσι. Οπότε τώρα φτάνοντας σιγά σιγά και βήμα-βήμα προς το τέλος, θέλω να εστιάσουμε στη μεγάλη μας προσδοκία και στην ευχή μας ο ΠΑΟΚ να κάνει, την ένατη συνεχόμενη νίκη του. Ναι. Αυτός ο πολλαπλασιασμός που να είναι το 3-9-27 να είναι 25. Είναι πιο κομβική για να γίνει 15. Αυτή είναι ευχή από τα ισόψυχά μου. Έτσι. Εύχομαι άσχετα το στοιχηματικό και μην το πάρετε διαφορετικά ο Άρης να πάει καλά. Ναι. Άσχετα είναι το στοιχηματικό. Μακάρι να τα χάσω τα λεφτά, δεν πειράζει. Έχουμε συνηθίσει, κύριε. Ναι, γεγονός. Τι, κάθε εμπόδιο για καλό. Ναι. Δεν ασχάσει η Άκη Ολυμπιακός και να σχάσουμε και κανένα 200. Εν τω μεταξύ, στάβω με αυτό. Το κάθε εμπόδιο για καλό δεν είναι η ίδια βλακεία με τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Όχι, τα φέρνει την ευτυχία η φτώχεια.
η φτώχεια, το να μην έχουν να πάει στο σούπερ μάρκετ, έτσι, το να υπάρχει γκρίνια, το να τη βλέπεις την άλλη και να θες πλακώσει το ξύλο με το που τη βλέπεις. Mm-hmm. Αυτό είναι ευτυχία. Και δεν είναι ευτυχία να είναι γεμάτη τη τσέπη και να σε πει πάμε 2.000 και ξόδεψέτε υποχρεωτικά σήμερα. Υποχρεωτικά μου. Ναι, μην τυχόν φέρεις βέστα. Ναι. Αυτά είναι στην ωραία στιγμή. Σόφη. Παρακαλώ. Εσένα ο άντρας ο Νονίος θέλει να δει με άσπρο άλογο που να είναι δανεικό ή με μια Mercedes που να είναι δικιά του και να έχει δώσει κι άλλες δύο στο σούλου του. Θες είναι λίγο πιο άσχημος ο δεύτερος. Το δεύτερο. Έτσι, μπράβο. Το δεύτερο. Έτσι, μπράβο. Έχει μπει στο πνεύμα. Άφησε αλλά... τα άλογα και αυτά και τα παραμύθια, ξέχασέ τα. Επειδή δεν υπάρχουν ούτε υπότες, ούτε όμως και Mercedes. Κοιτάζεις το μέσα. Κοιτάζεις το μέσα αυτό. Ναι, καλά, δες και το έξω λίγο ακούς. Σίγουρα, μετράει, και το έξω, μετράει και το έξω, ρόλο. Μετράει γιατί ρόλο, όταν θα πηγαίνουν αλλά... οι φίλες σου που πάμε τώρα, διακοπές χριστουγεννιάτικες, διακοπές πασχαλινές, διακοπές για το καλοκαίρι. Λίγο έξυπνα. Και οι φίλες ξέρεις τι μαχαιρόματα σε. Ναι, ναι. Πού θα πάτε εσείς τώρα τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι. Ξέρεις ναι, ναι. Πότε μπορεί να πας ναι. Πουθενά παράδειγμα. Α, εμείς θα πάμε τίποτα εκεί στις πρόποδες της Αυστρίας. Αχ, μου αρέσει. Εκεί θα τις λες πιο πολλά στις πρόποδες, εκεί ήμουνα θα τις λες. Εκεί, πάνω θα πω ήμουν εγώ, πάνω. Εκεί ήμουνα, εντάξει. Πάνω στο πρόποδα. Μετράνε και αυτά, απλά μετά από ένα σημείο δεν είναι αυτό και μόνο σημαντικό νομίζω. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μου προσφέρει τα πάντα, έτσι, εκατομμύρια όλα. Αν εγώ είμαι δυστυχισμένη, τι να τα κάνω τα εκατομμύρια. Δεν θα είσαι δυστυχισμένη με τα εκατομμύρια, πίστεψέ με. Δεν, εντάξει, θες και άλλα πράγματα. Ένας που είναι σαν πατέρα σου. Θέλεις και άλλα πράγματα πέρα από τα εκατομμύρια όμως. Το άλλο είναι το πιο εύκολο, το προφανές. Άμα και στο άλλο είναι καλός, που δεν είναι η ώρα να το πούμε. Έτσι, δηλαδή, άμα κάνει ο άνθρωπος over 2,5, over 3,5. Καταλαβαίνεις. Το παντρεύεσαι επί τόπου, βέβαια. Σταύρο, αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά. Over 2,5 έχεις κάνει τελευταία. Τελευταία 10 χρόνια, όχι. Μπράβο. Είσαι αληθινός. 8 ποιοτικά λεπτά έχω, τα λέω και στον αέρα. 8 ποιοτικά λεπτά. Με όλα μαζί. Όχι, 8 ποιοτικά λεπτά. Α, 8 τη είναι. Ναι, τα ποιοτικά. Μάλιστα. Εντάξει, γενικά, άμα δεν το κρατάω και 5 ώρες. Αν έρθει ένα παιδί μου και θέλει να στοιχηματίσει πέρσου και σε λέει, μετά από συζήτηση που έχει κάνει με την παρτενέ σου, θα κάνει φίλε over 3,5 σε 4 ώρες και έχει ένα έπαθρο των 35.000 ευρώ. Το παρισμένο ή normal. Ό,τι θέλει κάνει. Σε δίνει μία μέρα. Ό,τι θέλει κάνει. Πιστεύεις θα αποδώσεις. Μπράβο. Οπότε έτσι θέλουμε τον ΠΑΟΚ να μπει αύριο. Ναι. Αφηνιασμένος. Έτσι. Σαν πρώτος. Βέβαια. Μάχες προσωπικές να κερδιθούν. Απέναντι σε μια ομάδα που είναι σκληρή. Αγωνιστικό πλάνο να υπάρχει. Καθαρό μυαλό. Πόντους να συνεχίσει και εστιάζουμε σε αυτόν ο οποίος τώρα μπαίνει κομβικός μέσα στην ενδεκάδα. Έτσι. Κομβικός. Να είναι ωραίος. Ο Ηρακλής να μην σταματήσει αυτά τα ατοπήματα που κάνει, αυτά τα 1-6 και τα 1-19. Να κάνει σερία από νίκες, να έρθει και αυτό στην πρώτη εθνική, να κάνουμε και άλλα καλά μάτς του χρόνου, να υπάρχει τον ντέρμπι Ηρακλή Άρη. Έτσι. Οι οποίοι δεν συναντήθηκαν ποτέ στις μικρές κατηγορίες, να τα λέμε όλα, εντάξει. Ναι, μακάβε. Ναι. Δεν συναντήθηκαν ποτέ. Ο ένας πήγαινε, ο άλλος έβγαινε, ο άλλος μπερδέψανε. Μας μπερδέψανε. Ναι. Τους είχαμε ξεχάσει. Ναι. Μεταξύ τους δεν παίξανε. Γι' αυτό κύριοι, να ξέρετε, κλείνοντας, θα είναι ενωτικό το μήνυμα. Εμείς σας θέλουμε όλους στην ίδια κατηγορία με εμάς. Επίσης θέλουμε. Τα στοιχήματά μας και οι προβλέψεις μας να κερδίζουν. Και ας χάσει η Goalbet και μια εβδομάδα και δύο εβδομάδες. Αντέχει. Τεράστιο το στομάχι της. Κάντε το εικόνα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Φιλιά πολλά. Καλό τριήμερο προς όλους. Δευτέρα θα τα πούμε έτσι. Πάλι στις δύο με Goalbet εδώ πάνω από το κεφάλι μας. Καθημερινά. Κάνε και τη διαφήμιση. Και επειδή ρωτάνε οι φίλοι. Πες για την Goalbet εσύ, έτσι να κλείσουμε λοιπόν, Σοφία. Εσύ θα κλείνεις. Η εταιρεία εδρεύει στην Αυστρία, έτσι. Έχει ιδρυθεί το 2009 εκεί πέρα. Λειτουργεί όμως νόμιμα στην Ελλάδα, επειδή ένας φίλος μας ρώτησε στο Facebook. Μπορεί κανονικά να κάνει την εγγραφή του, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Και για οποιαδήποτε απορία έχετε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι, σε εξυπηρετούν παντός καιρού. Ναι. Βρέξει χιονίσει. Άμα ήταν ελικόπτερο, θα ήταν το Απάτσι. Ναι. Και με καθημερινές προσφορές παντού. Μηδέν γιγκανιώτα σε αθλητικά γεγονότα στο ποδόσφαιρο, καζίνο, μπόνους, τα πάντα. Παίξτε τα λεφτά, ανεβάστε την αδρεναλίνη. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία, είναι καρδιογράφημα. Ευθεία είναι μόνο για τον Αλέκο Ζαμάνι, μας ενημερώνει ότι θα απουσιάσει την Καρκινική για το επόμενο τρίμηνο. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς ζαμάνι όχι.